Μία παύση για να πάμε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι ο κύριος Κούσος μαζί μας. Κύριε Κούσο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μία πρώτη ανάγνωση από πλευράς της κυβέρνησης του χθεσινού αποτελέσματος, κύριε Κούσο. Όπως επανειλημμένα έχουμε δηλώσει, η ανάδειξη του τουρκοκύπριου ηγέτη είναι κάτι που αφορά την τουρκοκυπριακή κοινότητα και με κανένα τρόπο δεν παρεμβαίνουμε ή δεν έχουμε άποψη. Η σημασία είναι με την ανάδειξη του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη να προχωρήσουμε με την διαπραγμάτευση για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος με δεδομένη την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να συγκαλέσει αμέσως μετά την ανάδειξη του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη σε συνομιλίες. Ευελπιστούμε ότι ο νέος τουρκοκύπριος ηγέτης θα είναι έτοιμος να παρακαθίσει σε συνομιλίες για να έχουμε ένα παραγωγικό διάλογο για επίλυση επιτέλους του κυπριακού προβλήματος. Όλα αυτά που λέγονται για τον Ερσίν Τατάρ, ότι είναι αγαπημένος του Ερντογάν και τις πολιτικές που παραθέτει ο ίδιος ο κύριος Τατάρ σε σχέση μαζί με τον κύριο Ακιτζή, δεν έχετε κάποιο σχόλιο σε αυτό, με αφορμή βεβαίως και τα αποτελέσματα που είδαμε χθες. Έκοψε πρώτος τον ήμα ο κύριος Τατάρ. Εμείς θα θέλαμε ένα τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος να είναι έτοιμος να παρακαθίσει τις συνομιλίες με βάση τα ήδη συμφωνηθέντα, με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές αξίες. Κάτι τέτοιο βλέπετε να μπορεί να γίνει είτε με τον κύριο Τατάρ είτε με τον κύριο Ακιντζή, κύριε Κούσο? Αυτό παραμένει να το δούμε, αλλά να αναμένουμε την ανάδειξη του νέου τουρκοκύπριου ηγέτη και αμέσως μετά θα δούμε στην πράξη εάν και κατά πόσον θα είναι έτοιμος να παρακαθίσει στις συνομιλίες και σε ποια βάση. Μάλιστα. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να παρακαθίσουμε σε συνομιλίες. Μα το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα. Mm-hmm. Να υπενθυμίσω και την τριμερή στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου του 19, όπου ήταν σαφέστατη η δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και σε πάρα πολλές περιπτώσεις το έχουμε δηλώσει, ακόμη και πρόσφατα. Μάλιστα. Επειδή γίνεται πολλούς λόγος και ακούμε διάφορα, το μέλλον των συνομιλιών ή τέλος πάντων το μέλλον του Κυπριακού θα μπορεί να εξαρτηθεί και θα είναι παράγοντας το ποιος θα είναι ο τουρκοκύπριος ηγέτης, κύριε Κούσο. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Να επαναλάβω ότι το ποιον οι τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας θα αναδείξουν στην ηγεσία τους είναι θέμα που τους αφορά τους ίδιους. Με κανένα τρόπο δεν παραμένει. Μάλιστα.